Θυμάμαι τώρα, ήμουν μικρός και γέρασα, αυτό το λιμάνι της Λάρνακας και αυτή τη μαρίνα, χρόνια την κουβεντιάζουμε, να πηγαίνουν έρχονται, προσφορές, ξανά πίσω, προβλήματα, ακυρώσεις. Τελικά φτάνουμε στο κομμάτι υπογραφές. Είναι μια ιστορία που πάει πάρα πολλά χρόνια. Το σημαντικό όμως είναι ότι, και το σημαντικό για τους πολίτες, είναι τα έργα και οι υποσχέσεις να μετατρέπονται σε πράξεις. Σαφέστατα. Εμείς μέσω της Επιτροπής της Διαπραγματευτής που είχε συσταθεί, πετύχαμε, κλείσαμε τη συμφωνία με τον Επενδυτή. Πάτε μια φωτογραφία τη Λάρνακας εκεί να χαίρονται οι άνθρωποι. Υπογράφουμε σήμερα, σε λίγη ώρα, στις 10 η ώρα, παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, αυτή τη συμφωνία που ουσιαστικά είναι μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις που έρχονται στον τόπο μας τα τελευταία χρόνια και μέσω κορονοϊού. Αυτό είναι το σημαντικό. Ένα δισεκατομμύριο είναι ένα η επένδυση. Δεν ξέρω αν είχαμε άλλη μεγαλύτερη επένδυση μέχρι τώρα. Είναι ίσως η μεγαλύτερη, είναι η μεγαλύτερη των τελευταίων ετών σίγουρα και από έναν αξιόπιστο επενδυτή, ο οποίος υπογράφει σε αυτές τις δύσκολους καιρούς, που ζούμε. Να ρωτήσω κάτι, Υπουργέ μου. Φανταζόμαι ότι αυτή η επένδυση έχει παράπλευρα ωφέλη, έτσι. Θέσεις εργασίας. Ακριβώς. Τα ωφέλη υπολογίστηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών περίπου στα 120 εκατομμύρια το χρόνο. Η συνεισφορά στο ΑΕΠ αυτού του έργου, όταν ολοκληρωθεί, με πλήρη ανάπτυξη δηλαδή, θα έχει μια ετήσια συνεισφορά στο ΑΕΠ της χώρας μας 120 εκατομμυρίων. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι. Επομένως, υπογράφουμε, προχωρεί η υλοποίηση, μπαίνει σε πορεία υλοποίησης, αναβαθμίζεται το λιμάνι, επεκτείνεται. Αυτό που θέλαν οι σκαλιώτες. Είναι ακριβώς ότι ζητούσε ο Δήμος Λάρνακας. Αναβάθμιση της μαρίνας, τερματικό για να υποδέχεται και κουράζει αερόπλια στο λιμάνι της Λάρνακας, εμπορικές χρήσεις, αλλά όχι οι βιομηχανικές τις οποίες δεν ήθελε ο Δήμος Λάρνακας. Έχει το δικαίωμα ο Δήμος Λάρνακας να επιτρέπει ή να μην επιτρέπει κάποιες χρήσεις, επομένως συνάδει πλήρως με τους όρους που είχε θέσει ο Δήμος Λάρνακας και η εμπορική και οικιστική ανάπτυξη, ξενοδοχεία, πανεπιστήμια, ιατρικά κέντρα. Θα αλλάξει εικόνα η Λάρνακα. Είναι 1 δισεκατομμύριο επένδυση, όλοι μπορούν να καταλάβουν το τι, πώς θα αλλάξει η Λάρνακα. Αλλάζει πρόσωπο η Λάρνακα, τέλος, το συζητάμε. Εκεί θα δημιουργηθεί ένα σημείο αναφοράς, θα βελτιωθεί η εμπειρία, η ποιότητα, θα αναβαθμιστεί η Λάρνακα και γενικότερα φαντάζομαι, η Κύπρος. Υπουργέ, ότι με ανακούφιση εκεί στο Δήμο Λάρνακας περιμένουν αυτή την υπογραφή. Είναι κάτι το οποίο όλοι στο Δήμο Λάρνακας το θέλαν, ιδιαίτερα και ο Δήμαρχος. Δεν ξέρω πώς το πιστεύανε. Και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι από τις προτεραιότητες του. Είχε πάει και είχε δηλώσει και ο Πρόεδρος. Το είχε ανακοινώσει, ήταν από τις προτεραιότητες και όπως είπα και πριν, είναι σημαντικό τα έργα να μετατρέπονται σε. Τα λόγια να μετατρέπονται σε πράξεις και αυτό είναι που κάνουμε σήμερα. Μετά από μια διαδικασία. Είσαι πολύ άνθρωπος των πράξεων. Έχεις περάσει από δημαρχία και αυτά και ξέρεις πώς να υλοποιείς πράγματα. Πάμε τώρα σε ένα άλλο κομμάτι το οποίο θεωρώ σημαντικό, μια εξέλιξη βέβαια δυστυχώς λόγω κορονοϊού αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά τα ταξίδια μας. Ναι, έχουμε μετά από μια προετοιμασία που είχαμε κάνει από τη Διευπουργική Επιτροπή την Αρμόδια, της οποίας προεδρεύω, ετοιμάσαμε ένα αναθεωρημένο τροποποιημένο σχέδιο δράσης των αεροδρομίων και των πτήσεων, ούτως ώστε με το τέλος του δευτέρου κυμματός ή με τη νέα χρονιά να αποκτήσουμε κάποιο πλεονέκτημα σε σχέση με άλλους προορισμούς στις αερομεταφορές. Οι αλλαγές είναι αρκετές. Με πρώτη το γεγονός ότι πλέον θα ακολουθούμε μάλλον τους χρωματισμούς στις κατηγορίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Νόσων, το ECDC, το οποίο ταξινομά τις χώρες σε πράσινη, πορτοκαλί και κόκκινη και γκρίζα. Επομένως θα παίρνουμε την αξιολόγηση που κάνει αυτό το κέντρο. Για όποιες χώρες δεν τις αξιολογεί το ECDC, θα τις αξιολογεί το Υπουργείο Υγείας. Το δεύτερο και πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι ανοίγουμε πλέον σε έναν αρκετά μεγάλο κατάλογο χωρών, όπου η μέγιστη ταξινόμηση τους
θα είναι το κόκκινο, που το κόκκινο θα, είναι, θα προβλέπει διπλή εργαστηριακή ανάλυση και δεν θα υπάρχει καραντίνα αυτοπεριορισμός. Είναι κατηγορίες που ανήκουν στη γάμα κατηγορία αυτές ή όχι? Οι κατηγορίες θα είναι η πράσινη που δεν υπάρχει κανένας περιορισμός, εκεί θα γίνονται δειγματοληπτικοί ελέγχοι. Υπάρχει όπως είναι και σήμερα. Που είναι... Όχι, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει καμία χώρα. Μπορεί οποιοδήποτε να μπει στο E-Syndicy, εκδίδεται εβδομαδιαίος χάρτης, η Ευρώπη είναι κατακόκκινη. Είναι το πορτοκαλί που θα απαιτείται εργαστηριακή ανάλυση εντός 72 ώρων πριν από την αναχώρηση. Θα είναι η κόκκινη η οποία θα απαιτείται μία ανάλυση πριν και μία ανάλυση με την άφιξη και δεν θα υπάρχει περιορισμός. Και θα υπάρχει και η γκρίζα που θα είναι οι χώρες οι οποίες δεν θα είναι στον κατάλογο των χωρών που θα επιτρέπουν τα ταξίδια. Τώρα σε ποιες χώρες θα ανοίξουμε και θα είναι η μέγιστη ταξινόμηση η κόκκινη είναι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, Ηνωμένο Βασίλειο, Νορβηγία δηλαδή. Που έχουμε και τον παραπάνω κόσμο έτσι που ταξιδεύει. Ναι, θα είναι η λίστα των τρίτων χωρών τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Υπάρχει μια κατάλογο εγκριμένο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και κάποιε χώρε τι οποίε θεωρούμε σημαντικέ για τη συνδεσιμότητα, για τον τουρισμό, για την οικονομία, αλλά και για διπλωματικού λόγου όπω είναι Ρωσία, Ισραήλ, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ο Λίβανο, η Ορδανία, η Αίγυπτο. Τώρα με την ελπίδα ότι θα περάσει όλο αυτό και μετά θα αποκατασταθεί η κανονικότητα, έτσι. Σίγουρα. Εμεί πρέπει να προβλέψουμε όμω γιατί οι αερομεταφορεί, οι εταιρείε, ακόμα και οι τουριστικοί πράκτορες αυτό που ζητούν είναι να ξέρουν ποια είναι η μέγιστη ταξινόμηση που μπορεί να πάει μια χώρα. Γιατί αυτό που είδαμε είναι ότι οι πτήσεις που δρομολογούνταν, που προγραμματιστήκαν και ήταν κατηγορίες Α και Β, είχαν πληρότητες που φτάναν περίπου στο 70%. Όταν όμως μια χώρα χειροτεύευαν οι επιδημιολογικά και υποβαθμιζόταν, έπεφτε και πήγαινε κατηγορία Γ, που ουσιαστικά μόνο Κύπροι μπορούσαν να ταξιέψουν και επομένως πέφταν οι πληρότητες γύρω στο 10-15%. Με αποτέλεσμα να χάνουμε αυτήν τη συνδεσιμότητα. Όμως, λόγω του γεγονός ότι είχαμε ένα σχέδιο πρώτη, είμαστε ένα από τους πρώτους, οι πρώτοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είχαμε μια ταξινόμηση χωρών και κατηγοριοποίηση, μετά μας αντιγράψαν οι άλλοι. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό για μας και πλέον βλέπουμε αυτή την ταξινόμηση να υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι είχαμε βάλει το θέμα των εργαστηριακών ελέγχων στα αεροδρόμια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπήρχε άλλη χώρα όταν ξεκινήσαμε εμείς και ζητούσαμε τεστ να το ζητά τώρα. Σήμερα παντού. Το ζητούν όλοι. Σχεδόν όλοι. Και πετύχαμε να έρθουν και κάποιες αεροπορικές εταιρείες, ιδιαίτερα μία μεγάλη αεροπορική εταιρεία, και να κάνει και βάση την Κύπρο αμέσως μετά τον κορονοϊό. Τώρα, με το νέο σχέδιο, προσπαθούμε να, να βελτιώσουμε την εμπιστοσύνη προς αυτές τις εταιρείες, προς τους αερομεταφορείς, προς τους επιβάτες, για να μπορούν να προγραμματιστούν όλοι και να γνωρίζουν μέχρι πού θα ταξινομούνται η οποιαδήποτε χώρα. Θα υπάρχει και, μια μεταβατική περίοδος. Από 15 Ιανουαρίου μέχρι 1η Μαρτίου, αυτές οι τέσσερις κατηγορίες, οι χώρες οι οποίες έχω αναφέρει θα ταξινομούνται από το Υπουργείο Υγείας σε μία από τις τέσσερις. Δηλαδή θα υπάρχει και καραντίνα από 15 του Ιανουαρίου μέχρι και την 1η Μαρτίου. Η Ρωσία, για παράδειγμα, ή οποιαδήποτε άλλη χώρα ή η Αγγλία. Εάν ταξινομηθεί ως γκρίζα, τότε θα υπάρχει περιορισμός. Ναι. Εάν είναι κόκκινη, θα είναι το διπλό τεστ. Από την 1η Μαρτίου όμως, όλες αυτές οι χώρες τις οποίες έχουμε ανακοινώσει, η μέγιστη ταξινόμηση θα είναι το κόκκινο που θα είναι το διπλό εργαστηριακή ανάλυση. Επειδή γίνεται πάρα πολλοί λόγοι για το εμβόλιο, τα οποία έρχονται κτλ. Όντως θα είναι υποχρεωτικό το εμβόλιο για αυτούς που θα θέλουν να ταξιδέψουν? Όχι, δεν υπάρχει έτσι οδηγία, ούτε υπάρχει και έτσι σκέψη. Όμως εμείς οφείλουμε να προβλέψουμε και για το εμβόλιο. Θα ταξιδεύεις είτε αν είσαι εμβολιασμένος, είτε αν δεν είσαι εμβολιασμένος. Θα υπάρχουν τα άλλα πρωτόκολλα που είναι αυτή η κατηγοριοποίηση των χωρών, οι εργαστηριακές αναλύσεις πριν ή μετά και οι ανάλογοι περιορισμοί. Σίγουρα. Αλλά δεν είναι μόνο το εμβόλιο υποχρεωτικό διαβατήριο για να περάσει το αεροπλάνο. Όχι, θα ισχύουν και τα δύο. Και τα άλλα, και τα τεστ. Από τον Μάρτιο που μπαίνουμε σε αυτό το στάδιο, θα περιμένουμε και από το Υπουργείο Υγείας στις τελευταίες λεπτομέρειες. Το τι θα ισχύσει για αυτούς που θα έχουν εμβολιαστεί. Για παράδειγμα, αν κάποιος εμβολιαστεί, πρέπει να περιμένεις κάποιον καιρό μέχρι να αποκτήσει τα αντισώματα. Θα μας πούν ακριβώς το τι θα ζητούμε. Θα συμπεριλάβουμε μέσα στο Cyprus Flight Pass σχετική μπρόνοια που να μπορεί να ανεβάζει κάποιος το πιστοποιητικό εμβολιασμού με όλες τις λεπτομέρειες. Και κάποια στιγμή θα ταξιδεύεις είτε αν είσαι εμβολιασμένος, είτε θα ακολουθάς τα μέτρα τα οποία θα ισχύουν. Θα υπάρχουν και τα δύο για αρκετών καιρών και σιγά σιγά.
όσο θα αυξάνονται οι εμβολιασμοί, κάποια στιγμή θα φύγουμε πιστεύεις, από τα... Πιστεύεις, αγαπητή Γιάννη Καρούσο, ότι θα έχουμε ανάκαμψη του τουριστικού προϊόντος μας? Πιστεύω ότι θα άνθρωπος είμαστε... του τουρισμού, βασικότερα από την περιοχή εκεί της Άγιας Νάπας, ξέρεις τι τραβήξαν οι άνθρωποι φέτος. Πιστεύεις ότι θα έχουμε ανάκαμψη φέτος? Εμείς οφείλουμε, όπως έχω πει και στην αρχή, να έχουμε ένα σωστό προγραμματισμό, ένα σχέδιο το οποίο να είναι υλοποιήσιμο, αποτελεσματικό και παραγωγικό, στο οποίο ναι, να αυξήσουμε τον τουρισμό, την επιβατική κίνηση, αλλά από την άλλη να διασφαλίσουμε και να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία. Και αυτό είναι που κάνουμε. Βλέπαμε κατά το πρώτο κύμα αρκετοί τουριστικοί πράκτορες δεν ήταν διαθετημένοι να ακολουθήσουν τα πρωτοκόλλα μας. Για παράδειγμα, μας έλεγαν ότι εμείς για να φέρουμε τουρίστες δεν θέλουμε οι πελάτες μας να έχουν τεστ. Εμείς το αρνηθήκαμε. Δεν μπορούμε μια χώρα να είναι ταξινομημένη ως ψηλάς, υψηλού ρίσκου και να μην γίνονται τεστ. Σιγά σιγά όμως, όταν οι άλλοι προορισμοί είχαν κλείσει, υποχρεωθήκαν αυτοί οι πράκτορες να δρομολογήσουν πτήσεις. Κυρίως από Βρετανία ήταν κάποιοι πράκτορες. Ακριβώς. Στην αρχή, κανένας από τους μεγάλους πράκτορες δεν ήθελε να βάλει πτήσεις. Ήταν κύριο αίτημα και απέτηση να μην χρειάζονται τεστ όπως κάνουν άλλες χώρες. Η Ελλάδα και η Ισπανία και η Πορτογαλία μετά από μερικών καιρών που ανοίξαν χωρίς τεστ είχαν κλείσει και μετά ήρθαν και ακολούθησαν το δικό μας πρωτόκολλο. Φυσικά στην πορεία χειροτρέψαν επιδημιολογικά κάποιες άλλες χώρες. Έχουμε ξεπεράσει τον 1.200.000 επιβάτες για την φετινή περίοδο. Αν δεν χειροτερεύαν κάποιες χώρες, θα ήταν πολύ περισσότερα. Προβλέψεις δεν μπορούμε να κάνουμε. Θεωρώ ότι θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα για την επόμενη χρονιά. Βλέπουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες θέλουν να προγραμματίσουν πτήσεις. Θα υπάρχει και στηρίζεται αυτόν το νέο ανθρωποποιημένο σχέδιο και με μια επέκταση του προσωρινού σχεδίου κινήτρων που είχαμε εφαρμόσει κατά το πρώτο κύμα και μάλιστα είχε χαρακτηριστεί και από τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως best example, ως ένα βέλτιστο παράδειγμα. Παράδειγμα. Θα υπάρχει και αυτό το κίνητρο για τις εταιρείες. Πετύχαμε κάποια εταιρεία να κάνει βάση την Κύπρο. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσω κορονοϊού είχαμε τις περισσότερες επιλογές για Γερμανία, για παράδειγμα, και αεροδρόμια που είχαμε τις τελευταίες δεκαετίες. Διότι υπήρχε αυτό το ενδιαφέρον, η Γερμανία ήταν ασφαλής χώρα, εμείς είχαμε έτσι, ένα πρωτόκολλο σε ΣΥΚΕ. Ναι, οι εταιρείες ήθελαν να προγραμματιστούν. Όταν υπάρχει προγραμματισμός, νομίζω θα έρθει. Το καλύτερο θα έρθει. Έτσι είμαστε προγραμματισμένοι, νομίζω θα έρθει το καλύτερο και μακάρι γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που ζουν από αυτή την ιστορία και το κράτος βέβαια, που θα πρέπει να τους δούμε. Ήδη οι εταιρείες έχουν ανακοινώσει ότι έχουν ξεκινήσει. Ανοίγουν την Κύπρο ακριβώς γιατί πλέον θα γνωρίζουν τη μέγιστη ταξινόμηση που θα μπορεί να πάει η χώρα τους. Μπορεί να είναι πράσινη, η πορτοκαλί, η κόκκινη, αλλά δεν θα πάει. Η Λάρνακα, σε ευχαριστεί για την ιστορία, την εξέλιξη αυτή με το λιμάνι και τη μαρίνα. Μακάρι να έχουμε τέτοια έργα, να αναπτύξουμε τον τόπο μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου. Εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε τώρα στις επαρχίες μας, φίλες και φίλοι, μετά τον Υπουργό, τον Γιάννη τον Καρούσο. Πάμε επαρχίες, πάμε στο Μάριο. Με το Μάριο ξεκινάμε σήμερα. Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, Ανδρέα. Καλημέρα, Ανδρέ. Για να πάει το Σαββατοκυριακό σας καλά. Θα πάει, καλά. Πήγαμε τόσο καλά χτες. Πέσανε τα φώτα, τα ρεύματα. Πέσανε χαμός. Ξέρεις γιατί έπεσε το ρεύμα χτες? Κάποιοι είπαν στο διαδίκτυο ότι δεν το πληρώσαμε. Όχι. Επειδή φιλοξενούσατε το τσουνάμι Αλέξανδρος Σταλιώτης. Ρε, έπεσε πάνω του, έπεσε, ναι. Πω, γκαντεμιά. Πάμε γρήγορα στα θέματα μας. Να σου πω ότι μετά το χθεσινό, όπου είχε προγραμματισμένη η σύνδεση, τον έκοψαν. πάμε θέματα.